ημέρα μνήμης και τιμής για τον δολοφονημένο καθηγητή Νίκο Τεμπονέρα, έστω και αν αμαυρώθηκε από επεισόδια μεταξύ αντιεξουσιαστών και μελών του ΣΥΡΙΖΑ και του ΕΑΜ. Ωστόσο, η εκδήλωση τιμής και μνήμης δεν χάνει σε καμία μα καμία των περιπτώσεων τη σημασία της. Η εκδήλωση ξεκίνησε με ομιλίες από την ΔΟΕ, την ΟΛΜΕ αλλά και άλλους φορείς και κατέληξε με ομιλία του Μιχάλη Βασιλάκη, του συντρόφου και αδελφικού φίλου του Νίκου Τεμπονέρα. Στη συνέχεια είχαμε κατάθεση στεφάνων από την οικογένεια του Νίκου Τεμπονέρα, όπως επίσης και άλλους φορείς. Για το ότι η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ ως κορυφαίες θεσμικές οργανώσεις του εκπαιδευτικού κινήματος έχουν τη δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση να υπερασπίζουν την αγωνιστική μνήμη του Νίκου Τεμπονέρα από κάθε προσπάθεια αγοραίας πολιτικής εμπορευματοποίησής της. Για μας, για τους συντρόφους του Νίκου, ο Νίκος θα συνεχίσει μαζί με τον Λαμπράκη και τον Πέτρουλα να μας καθοδηγήσουν στους μεγάλους αγώνες για τους ριζικούς κοινωνικούς μετασχηματισμούς που δεν αφορούν σήμερα μόνο μια στενή εθνική γεωπολιτική ενότητα, αλλά είναι ανάγκη για τις πιο ευρύτερες γεωπολιτικές πραγματικότητες. Ο Τεμπονέρας ζει, με Πέτρουλα Λαμπράκη μας οδηγεί. Δυστυχώς οι συγκεντρωμένοι διασπάστηκαν. Οι ΛΑΕ και αντιεξουσιαστές έκαναν τη δική τους πορεία. Αξίζει να αναφέρουμε ότι πριν από την ομιλία του Μιχάλη Βασιλάκη υπήρξε παρέμβαση αντιεξουσιαστών οι οποίοι ανάγνωσαν κείμενο αναρτώντας ένα πανό. Στον επαναστατικό αγώνα Πόλα Ρούπα. Συναλαμβάνοντας την ίδια επίσης τη συντρόφισσα και μέλος του επαναστατικού αγώνα Κωνσταντίνα Θανασοπούλου και αρπάζοντας τον 6χρονο γιο της. Ο μικρός Βίκτορας Λάμπρος βρισκόταν όμηρος στα χέρια του κράτους για 4 ημέρες. Έγκλειστος και φρουρούμενος στο νοσοκομείο Πέδων, μακριά από συγγενείς και οικείους, πριν δοθεί και πάλι στους συγγενείς του, έπειτα από την πίεση της απεργίας πείνας και δίψας του Νίκου Μαζιώτη, της Πόλας Ρούπα και της Κωνσταντίνας Αθανασοπούλου, αλλά και μετά από δεκάδες κινήσεις αλληλεγγύης προς τους συντρόφους αυτές τις 4 μέρες. Γνωρίζουμε πως η δημοκρατία τους βρωμάει ολοκληρωτισμό. Εξάλλου το κράτος εξορισμού δεν μπορεί να έχει καμία ηθική. Το περισσότερο που μπορεί να έχει είναι αστυνομία. Σκέφτεσαι ακόμα πώς θα παρκάρεις στο κέντρο της Πάτρας? Τώρα είναι απλό και εύκολο. Κάρτα στο Parbreeze και άραξες. Αγοράζουμε μία κάρτα με 30 λεπτά και παρκάρουμε για μία ή δύο ώρες ανάλογα το δρόμο που βρισκόμαστε. Ενημερώσου για το νέο σύστημα στάθμευσης στην ιστοσελίδα του Δήμου ή pavlapatras.gr. Σε αφορά. Δήμος Πατρέων. Με τη βοήθειά σου δίνουμε όλοι μαζί ανάσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης μας.